κομμάτι το οποίο θα το γράψω, το γράψω της πληρωμένης κάρτας από το λαϊκό λύκο. Εδώ εξπέκτω, εδώ θα το χώρο. Χαιρόμεθα ιδιαίτερως επί την παρουσία της μετάρας εκλογότητας εν μέσω ημών κατά αυτή την προστηματική σας θεωρία εν το πανιέρον της Αναστάσεως εν θα ακείτε ο Φυκτός Βοδοτάς και ο Πανάγιος Τάφος του Θεού σε κρούσιμο Χριστού. Η βαθία σχέσεις και ο άρρητος θεσμός μεταξύ του γένους και έθνους ημών και του Παναγίου Τάφου αποδείκνυται της εγχαράπτου εν αυτό επιγραφής της αναφωνούσης η αναστήσαντέ μας, η αναστήσαντέ με το ευσεβές και βασιλικό γένος των Ρωμαίων Ορθοδόξων. Κύριε Πρωθυπουργέ, η στο κράτος του Ισραήλ και την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, επίσκεψή σας ενέχει ιδιαίτερα σημασία δια τους χριστιανούς, τους διαβιούντας εντάφτα και βεβαίως εντός τους χριστιανούς των διαβιούντων εντός των κρατικών ορίων της Παλαιστινιακής Αρχής και του Χασιμητικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Λέγομαι δε τούτο διότι το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμ, γνωστό ως Ρουμ Ορθοδόξ, αποτελεί την εγγύηση αφενός μεν της ταυτότητας των χριστιανών, αφετέρου δε του επαπεινουμένου χριστιανικού χαρακτήρας της Παλαιάς Πόλης Ιερουσαλήμ. Το Πατριαρχείο εν την πνευματική και εκκλησιαστική αυτού αποστολή διαμέσου των αιώνων συνεχίζει όπως την ποιηματική αυτομέρεια και φροντίδα η οποία δεν περιορίζεται μόνο και στην διατήρηση και συντήρηση των ιερών προσκυνηματικών μνημείων, ιερών μονών ναών κτλ. Αλλά και στον τομέα της εκπαιδεύσεως με ιδιαίτερη έμφαση και στη λειτουργία σχολών και άλλων κοινωνικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
συνέπεια της παγκοσμίου κρίσεως της λοιμώδης νόσου του κοροναϊού είναι πλέον ορατέ και ενιαία σοβαρές. Αλλά και το εμπράκτος και πτυχιοτρόπως εκδηλώμενο ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας και ημών προσωπικών κ. Πρωθυπουργέ την χάνει αναμφίβολο και δεδομένο. Διό και ευελπιστούντες εις την συναντήληψη ημών και της σεβαστής ημών κυβερνήσεως σας. Εκφράζονται στα θερμά συμπαριστίας της αγιταυτής μου αδερφότητας και ημών προσωπικός επόμεθα επιτυχία εις την ετάφτα προσοχή σας και ευόδοση των καταβαλωμένων αόπνων και σπαθιών σας για την επικράτηση της ειρήνης και την πρόοδο της ευημερίας των λαών της Μεσογείου και της δοκιμαζομένης Μέσης Ανατολής. Παρακαλούμε προσδεχτείτε το αναμνηστικό τούτο μετάλλιο, το κοπέν, επί τη αποκαταστάση του κουβουτλίου του Παναγίου Τάφου το έτος 2017 υπό του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και είστε ο πρώτος ο οποίος θα δείτε το κουβουτλίου. Σας ευχαριστώ, με τιμάτε ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια, μεγάλη τιμή. Είναι μετά πλέον με την αποκατάσταση της Αγίας Παναγίας με την Ανάσταση του Χριστού. Για να σας ενισχύω, να σας φορτίσω με την οπιστική δύναμη του Παναγίου Σάφου και να θερμαίνει η προσοχή σας και να κατασταίνει τα διαβήματά σας στη διακυβέρνηση της χώρας. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε ότι καμία επίσκεψη μια επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ είναι χωρίς περιεχόμενο, εάν δεν επισκεφτεί κανείς το Πατριαρχείο και αν δεν προσκυνήσει το Πανάγιο Τάφο. Και ευχαριστώ τον Θεό που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα ως πρωθυπουργός της χώρας, το πρώτο επίσημο ταξίδι μου στην μετάκοσμο εποχή, να έρθω στην Ιερουσαλήμ, να βρεθώ στο Πανάγιο Τάφο, να προσκυνήσω, να διαπιστώσω ο ίδιος το θαυμάσιο έργο της αναστήλωσης του κουβουτλίου. Το αναγνωρίζετε κι εσείς, αλλά και η αδερφότητα του Αγίου Τάφου, ότι το ελληνικό κράτος θα είναι πάντα κοντά στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και στον πολύ σπουδαία αποστολή την οποία επιτελεί σε αυτή την δύσκολη αλλά συνάμα συναρπαστική πόλη και περιοχή. Να γνωρίζετε ότι η αγάπη μας η στήριξή μας είναι δεδομένη και ένδραση. Και σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύ ευγενική σας προσφώνηση, για τα σπουδαία συμβολικά σας δώρα, για την αγάπη σας, για τις ευχές σας, αλλά κυρίως για την ευκαιρία που δώσατε σε μένα και στην οικογένειά μου, μαζί με εσάς να μπορέσουμε να προσκυνήσουμε στον Παναγιώτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας Έχετε και εσείς ένα μικρό ενθύμιο στο γραφείο σας από τη δικιά μας επίσκεψη. Thank you.
Έτσι το πάνω και να του το αλλάξω. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρέσβη.